Αυτό είναι ένα βίντεο για την άσκηση των Alexander Greer. Έχω διαλέξει το Wine Chimes. Έχω φτιάξει αυτή την παρτιτούρα εδώ. Από τα πρώτα πράγματα που θα έκανα ήταν να κάνουμε tap on the lap, να χτυπήσουμε με το αριστερό στο αριστερό μας γόνατο, το δεξί στο δεξί μας γόνατο και να μετρήσουμε τα τέταρτα 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 και όταν έχουμε 1, 2, 3 στη δεύτερη σειρά και παρεστηγμένο μισό, dotted minim, μπορούμε να κάνουμε ένα high five με τη δασκάλα, ο μαθητής, 1, 2, 3 και μετά 1, 2, 3 και ξανά 1, 2, 3. Θα λέγαμε οπωσδήποτε ένα hello, μια καλημέρα, τα δεύτερα με τα δεύτερα, τα τρίτο με το τρίτο, το τέταρτο με το τέταρτο, hello, εδώ. Και θα παίζαμε στα τρία μαύρα πλήκτρα μαζί τα σχήματα. Τρία μαύρα, τρία λευκά, τρία μαύρα, τρία λευκά σε όλο το πιάτο. Για να εντυπωθεί στη μνήμη η θέση και ότι το δεξί πάντα παίζει λευκά. Και θα παίζαμε και ανάποδα. Μετά θα ρωτούσαμε το μαθητή ποιο χέρι παίζει στα μαύρα πλήκτρα, ποιο χέρι παίζει στα άσπρα, να το σιγουρέψουμε αυτό. Ποιο χέρι ξεκινάει πρώτο, το αριστερό. Ποιο χέρι παίζει στο τελευταίο μέτρο. Ποιο δάχτυλο χρησιμοποιώ. Ποια δάχτυλα χρησιμοποιώ στα δύο χέρια. Ποιο δάχτυλο θα χρησιμοποιήσω στην πρώτη νότα του αριστερού χεριού. Το τέταρτο. Το δεύτερο στο δεξί, στην πρώτη νότα. Σε ποια μέτρα βλέπω τις τρίτες. Στο μέτρο 5. Στο μέτρο 5. Στο μέτρο 6, στο 7, στο 8. Στη δεύτερη σειρά. Στη δεύτερη σειρά λοιπόν παίζω μόνο. Και στην τέταρτη σειρά παίζω μόνο με τρίτες. Πόσα παρεστηγμένα μισά μπορείς να μετρήσεις. Τώρα 2-3 ερωτήσεις για την ερμηνεία. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα dynamics. Πού έχουμε μετζοφόρτε, πού έχουμε πιάνο, τι σημαίνει το MF, τι σημαίνει το μετζοφόρτε, τι σημαίνει το πιάνο. Θα τα παίζαμε ακριβώς έτσι όπως μας ζητάει μετζοφόρτε. Μιλούσαμε για το τι σημαίνει ηχός. Μας προτρέπει εδώ η δυναμική. Θα μιλούσαμε για το κρεσέντο. Θα παίζαμε, θα αλλάζαμε τις δυναμικές να παίξουμε πιανίσιμο με πολύ, πάρα πολύ κοντά τα δαχτυλάκια στα πλήκτρα. Πηγαίναμε από πιανίσιμο να πάμε μέχρι μέτσο φόρτε. Δεν θα ήθελα εγώ να παίξουμε φόρτε με έναν μαθητή που ξεκινάει τώρα. Θα μπορούσαμε με ένα χρώμα, με ένα χρωματιστό μολύβι να κυκλώσουμε τα μέτσο φόρτε και τα πιάνο. Με ένα άλλο χρωματιστό μολύβι θα κυκλώσουμε τα πι. Να κάνουμε μια ερώτηση για το tempo. Παραμένει το ίδιο ή αλλάζει κάποια στιγμή. Θα ήθελα να δει ο μαθητής μου το ριτενούτο και να μιλήσουμε για το ριτενούτο, ότι δεν πάμε ξαφνικά να παίξουμε πολύ αργά, αλλά η λέξη είναι το σταδιακά που πρέπει να σκεφτούμε. Το gradually getting slower. Σταδιακή μείωση της ταχύτητας και όχι αμέσως να παίξουμε πάρα πολύ σιγά. Τέλος, θα οπωσδήποτε θα δοκιμάζαμε με το πεντάλι. Και θα δοκιμάζαμε να παίξουμε και σε διαφορετικές ταχύτητες. Θα μπορούσαμε να παίξουμε πάρα πολύ αργά στην αρχή. Μετά να παίξουμε λίγο πιο γρήγορα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την πρώτη νότα. Να τονίσουμε τη δεύτερη νότα. Να τονίσουμε την τρίτη νότα, να παίξουμε αργά το πρώτο μέτρο και γρήγορα το δεύτερο.